Ναι. Ναι, μια χαρά είμαστε. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Θοδωρής. Είμαι CEO της Digital Bytes. Είμαστε μια startup η οποία κάνει εικονική πραγματικότητα για να βοηθάει εταιρείες τροφίμων να φτιάχνουν καλύτερα προϊόντα, μαζεύοντας neuromarketing δεδομένα, δηλαδή δεδομένα νευροεπιστημών. Wow. Λοιπόν, δουλεύοντας στον χώρο των τροφίμων, ως μέρος της ομάδας μας, είδαμε ότι γενικά στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος χρειάζονται consumer insights και insights για το προϊόν. Δηλαδή, ποια είναι η γεύση, ποια είναι η αγορά, πόσο πολύ μας αρέσει η ιδέα, πώς θα κάνει benchmark εναντίον του ανταγωνισμού. Και όλα αυτά θέλουμε γρήγορα, τα θέλουμε με ακριβή τρόπο, τα θέλουμε όσο πιο οικονομικά γίνεται θεωρητικά και κυρίως θέλουμε να φύγουμε ένα λανσάρισμα το οποίο θα αποτύχει γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερη ζημιά για την εταιρεία. Πράγμα το οποίο όλο μαζί είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουμε πριν λανσάρουμε το προϊόν αυτό καθ' αυτό ή πριν κάνουμε πολύ ακριβή έρευνα, όπως σημαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Okay. Λοιπόν, αυτό που προσφέρουμε εμείς είναι γρήγορα δεδομένα υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας εικονική πραγματικότητα μέσα από ειδικά σχεδιασμένα πειράματα μέσα σε αυτήν, στην οποία μαζεύουμε γρήγορα τα δεδομένα, όπως είπα, μέσω ας πούμε, εμπειριών οι οποίες προσομοιάζουν αυτές της κανονικής ζωής και έτσι έχουμε μια καλύτερη αντίληψη του τι θέλουν οι καταναλωτές στόχοι των εταιρείων τροφίμων. Πώς λειτουργεί? Είναι μια εταιρεία, ας πούμε, μια εταιρεία αφεψιμάτων, beverages, η οποία έρχεται και λέει ότι θέλει να δώσει στην αγορά των 18-24 αντρών στην Ελλάδα ποια είναι τα ιδανικά προϊόντα που θα μπορούσα να λανσάρω ή ποιο είναι το ιδανικό προϊόν σε κομμάτι συσκευασία, σε κομμάτι concept. Σχεδιάζουμε ένα πείραμα, είτε διαλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα που έχουμε στην πλατφόρμα μας, είτε κάνοντας customize κάποια διαθέσιμα πειράματα που θα έχουμε. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα εικονικό πλαίσιο, μια εικονική πραγματικότητα, μια προσομοίωση, αν το θέλετε. Οπότε πηγαίνουμε με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, που είναι ένα head-mounted device, ένα visual headset, να πω έτσι, μαζί με κάποιους βιομετρικούς sensors που μετράνε, για παράδειγμα, τους παλμούς του χρήστη κατά τη διαδικασία της δοκιμής, το πού κοιτάνε τα μάτια του κατά τη διαδικασία της δοκιμής, οπότε μαζεύουμε δεδομένα τέτοιου τύπου. Ταυτόχρονα μαζεύουμε και δεδομένα όμως ποιοτικά, δηλαδή τι λέει ο χρήστης γι' αυτό, ποιο προτιμάει. Και με αυτά, ουσιαστικά, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τι προτιμής έχει, συνειδητά και υποσυνείδητα. Που ο συνδυασμός είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει με οποιοδήποτε άλλο είδους έρευνας. Τώρα, σε κομμάτι capability, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Μπορούμε, όπως είπα, να κάνουμε κάποιο packaging testing, άρα να συγκρίνουμε διαφορετικές βερσιόντες μιας συσκευασίας. Μπορούμε να κάνουμε κάποιο self-testing, δηλαδή μέσα στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ποιο design θα κάνει perform καλύτερα. Αντίστοιχα, να βάλουμε διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικά concepts και να τα συγκρίνουμε. Ακόμη και σε κομμάτι συστατικών, να δούμε για παράδειγμα ότι κοιτώντας το τάδε συστατικό είχα ένα αρνητικό συνέστημα τη διάρκεια της χρήσης, άρα μπορούμε να το αντικαταστήσουμε κάτι άλλο. Και σε πιο beta κομμάτι, έχουμε το να φτιάξουμε και ένα device που θα κουμπώνει στη γλώσσα του χρήστη και θα μπορούμε να βρούμε τα optimum σημεία αλατότητας, γλυκύτητας, γενικότερα ποιοτικών, χαρακτηριστικών sensory, το οποίο θα συμβαίνει μέσα στη συσκευή, η οποία θα έχει την ίδια διαδικασία, απλά θα έχει κάποιο σήμα στη γλώσσα του χρήστη ηλεκτρισμού, το οποίο είναι λίγο πιο ακραίο, αλλά έχουμε δει ότι γίνεται. Ναι. Τέλεια. Τώρα, πού στοχεύουμε? Εταιρείες τροφίμων, όπως προείπα, κυρίως μεγάλες που θέλουν να είναι μπροστά από τον ανταγωνισμό τους, καινοτόμες, ή και εταιρείες οι οποίες μαζεύουν τέτοιους δεδομένα επιπληρωμή ως από εταιρείες τροφίμων. Δηλαδή, κλασικές εταιρείες που κάνουν έρευνα αγοράς. Δύο διαφορετικά προϊόντα, reports, δηλαδή κάνουμε μια ανάλυση για την αγορά των beverages στην Ελλάδα και την πουλάμε σε όσους θέλουν να πληρώσουν κάποια λίγα χρήματα, ή custom δουλειές μέσω subscription πάνω σε μια πλατφόρμα που θα έχει έτοιμα τα πειράματα, customizable, δεδομένα περισσότερα, κάποιο technical support κλπ. Ναι. Η αγορά
θα έπρεπε να δείχνει. Λοιπόν, η αγορά είναι κατά βάση το κομμάτι των consumer insights σε παγκόσμιο επίπεδο. Εστιάζουμε πιο πολύ στην Ευρώπη και σε κομμάτι beverages, όχι αποκλειστικά όμως. Ανταγωνισμό. Έχουμε εταιρείες που κάνουν neuroscience research επιπληρωμή, που είναι κατά βάση κάποιοι individual ερευνητές, είτε κάποιοι που κάνουν μέσω artificial intelligence, εκπαιδεύοντας αλγορίθμους, να προβλέπουν τις επιθυμίες των καταναλωτών μέσα από δοκιμές διαβίου. Ή και εταιρείες που πουλάνε απλά reports ή έρευνες επιπληρωμή που είναι πιο συμβατικές, θα πω εγώ. Η ομάδα πίσω από αυτό είμαι εγώ, που είμαι επιστήμονας τροφίμων και δουλεύω σαν ερευνητής αγοράς και νέων προϊόντων για μια εταιρεία. Ο Μιχάλης και ο Λουκάς που είναι μηχανικοί και σχεδιάζουν κατέρευθεν τα designs και το metaverse. Είμαι στο κομμάτι που αναπτύσσουμε τα πρώτα μας δύο προϊόντα, δηλαδή το κομμάτι του concept testing και του packaging testing, όπου θα τελειώσουμε μέχρι τέλος χρονιάς, θεωρούμε. Σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε ένα pilot με μια εταιρεία μέχρι τα τέλη του χρόνου. Και από εκεί και πέρα θέλω να ξεκινήσουμε να κάνουμε και το κομμάτι του device, πιο στο background, σαν δεύτερο project. Και από τη νέα χρονιά να βγούμε στην αγορά, στοχεύοντας να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας. Αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε πολύ. Και οποιασδήποτε ερωτήσεις, είμαστε διαθέσιμοι. Θα μας δείτε και εμάς στο περίπτωτο 12, πίσω δεξιά, λίγο πριν το τέλος. Αυτά. Ερωτήσεις. Λοιπόν, είπες ότι είσαι στο Metaverse, έτσι, δηλαδή θέλετε να μπείτε σε αυτό το περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί καθόλου για NFTs και τέτοια, να το συνδυάσετε κάπως ή... Ναι, το είχαμε σκεφτεί στην αρχή σαν ένα πιθανό concept, δηλαδή να πούμε ότι αν μπορούμε να βρούμε τον ιδανικό συνδυασμό ηλεκτρισμού και θερμότητας μέσω του device που θα δημιουργεί π.χ. τη γεύση σοκολάτας, λέω τώρα, να έχουμε NFT γεύσεων, κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά επειδή αυτό είναι τεχνολογικά πολύ πιο προηγμένο και δύσκολο και ακόμη όχι υλοποιήσιμο προφανώς, είναι προφανώς το έτσι, υποβόσκη σαν σκέψη. Για αργότερο στάδιο, ναι. Ναι, 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 ακριβώς. Αλλά το είχαμε σκεφτεί όντως. Αυτά.